είναι άλλη μουσική, άλλη το σοβαρό τραγούδι, άλλη αυτοσχεδιαστική μουσική. Πέφτει σε αυτή την παγίδα όπως πολλοί άνθρωποι της γενιάς μας και της παραπάνω γενιάς, γιατί έτσι το διδαχτήκαμε, γιατί έτσι ζήσαμε, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Κάποιοι ξεφύγαμε, κάποιοι δεν ξεφύγατε. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Αυτό είμαι υποχρεωμένος όμως να σου το πω, γιατί αν θα στο κρύβα θα ήταν ισουητισμός. Δεν είναι ανώτερη μουσική. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος της μουσικής, της δυτικής μάλιστα, όπως σπουδαία μουσική είναι η απελευθερωμένη τζαζ μουσική με τους δικούς της όρους, δεν είναι καλύτερη μία και καλύτερη άλλη. Μου λέγε κάποτε ο φίλος μας ο Φιδετζής, έλα μωρέ ένα λαμινογάκι είναι τα τραγούδια του Χατζηδάκη. Όχι κύριε, δεν είναι λαμινογάκι. Τα τραγούδια του Χατζηδάκη είναι ένας κόσμος ολόκληρος και άλλων πολλών. Είναι άλλη μουσική. Αλλά έρχομαι σε αυτό που λες. Θα σου πω δύο πράγματα. Η περίφημη Γερμανία σου με τις 70 συμφωνικές ορχήστρες, τις 49 όπερες της προηγούμενης δεκαετίας και άλλους 200 βοηθητικούς θεσμούς. 1,5% του γερμανικού λαού παρακολουθεί αυτή τη μουσική σήμερα. Ναι, έτσι είναι. Από τα 80 εκατομμύρια, τα 75 εκατομμύρια αντίο σας. Ναι, έτσι είναι. Όχι, δεν είπα ότι το είπε. Περίμενε. Δεύτερο παράδειγμα. Όταν ξεκίνησε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Χρήστος Λαμπράκης μου είπε, θα κάνουμε κάτι σημαντικό. Σε κάθε κλασική μουσική, σε κάθε συναυλία κλασικής μουσικής θα δίνουμε 600 δωρεάν προσκλήσεις στα οδεία Αθηνών, Εθνικό και Ελληνικό. Και στην πρώτη συναυλία του περίφημου Γκέλμπερ που έγινε, ήθελε όλη η Αθήνα να πάρει εισιτήριο και είχε 600 θέσεις κενές διότι τα οδιακά παιδάκια δεν ήρθανε. Το γιατί συμβαίνει αυτό πρέπει να εξηγηθεί. Οι λόγοι πολλοί ξεφεύγουμε, γιατί τουλάχιστον 10 λόγους εγώ θα μπορούσα να τους αναπτύξω. Ο ένατος και ο δέκατος αφορά και το συνάφι μας ή το συνάφι σας. Αν θέλετε βάζετε και εμένα, αν δεν θέλετε δεν με ενδιαφέρει. Το συνάφι μας. Οι υπόλοιποι 8 όμως είναι και κοινωνικοί παράγοντες και ρόλοι στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα, εδώ και 100 χρόνια δηλαδή, που διεθνώς δημιουργεί αυτή την απομόνωση σε κάποιες μορφές. Και ο δογματισμός, το είπα, ίσως το πρόσεξες κάποια στιγμή στην εισήγησή μου, ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή την νοοτροπία μιας δογματικής δίθεν ελίτ. Και να δούμε τα πράγματα διαφορετικά με τις προϋποθέσεις της τέχνης μας χωρίς κόντο, αλλά έχουν πέσει πολλοί θύματα ότι ο Μπετόβεν δεν λάμβανε υπόψη του τις συνθήκες της εποχής. Σε παρακαλώ πολύ Χρήστο, ας τον ξαναδιαβάσουμε καλύτερα το Μακαρίτη. Λάμβανε και παραλάμβανε και το πόσο ελισσόταν δεν λέγεται. Το ίδιο και ο Μπαχ, που έγραφε μία κανταντίτσα κάθε 4 μέρες για το μεροκάματο και στο τέλος μας πέταξε τη σύ που ήταν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Για να απομυθοποιήσουμε μερικά πράγματα ρε παιδιά. Να τα ξαναδούμε στις σωστές τους διαστάσεις. Να δούμε πώς πρέπει να πηγαίνει το πράγμα. Να δούμε τι πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη ζωή. Πώς θα έπρεπε η ορχήστρα χρωμάτων και η καμεράτα που το είχα συζητήσει με τον Μιράτ να παίζει 12 μεταμεσονύχτιες εκδηλώσεις σε αποθήκες στον Γκάζι. Και να σου πω εγώ με ουίσκι ή χωρίς ουίσκι. Και τι σου φταίει το ουίσκι εσύ. Το ξέρεις ότι στον Εσχύλο τον παρακολουθούσαν με φαγητό. Μπορώ να μην το ξέρει το Εσχύλο. Και να σου πω και κάτι. Και να σου πω και κάτι. Και έξω και τα φράκα στο κάτω καλό της γραφής. Βαρεθήκαμε. Λοιπόν, ο κύριος Λογιάδης. Μισό λεπτό. Είναι ο κύριος. Χρήστο, λίγο αν είναι. Ο κύριος Λογιάδης, ο κύριος Στιβιός και ο κύριος Μιράτο. Όπως σας είδα. Όχι. Εμένα ναι. Με κάλυψε, δεν φορά και φράκο. Κύριε Θεέ. Τάντο. Κύριε Θεέ, αν θέλετε. Όχι, εγώ καλημέρα σου. Από τον προλαλήσατε. Μια μικρή διαφωνία με τον Θάνο.
όχι έξω τα φράκα. Είναι λειτουργία και χρειάζεται το ένδυμά της. Όταν το, μετά το Μάη 68 κάποιες ορχήστες είπαν τελείωσαν όλα αυτά και παρουσιάστηκαν όλοι με τα τζιν τους και τα πάνω στη σκηνή, χάθηκε η μαγεία. Πρέπει να υπάρχει ένα ένδυμα. Όταν βάζουμε αυτό το ένδυμα που είναι... Καλά ρε Αλεξάνδρε, περιπάτου τότε. Λοιπόν, παρακάτω. Τα... Πιτσιρίκο στα Γιάννενα, σε μία από αυτές τις 80 συνευλίες που κάνουμε, κάναμε με την καμεράτα το χρόνο, με ρωτάει τι θα πω στον κολλητό μου που ακούει μόνο μπουζούκι για να έρθει να, μας ακούσει, να σας ακούσει την επόμενη φορά. Πρέπει να ήταν 10 ετών. Οπότε πρέπει να το απαντήσεις και πρέπει να το απαντήσεις σοβαρά, γιατί τον χάνεις τον ίδιο και χάνεις και τον κολλητό του ενδεχομένως. Να του εξηγήσεις ότι και εσύ ακούς τον μπουζούκι σαφώς και ότι δεν είναι απλώς η ίδια χρήση. Και η ερώτηση ήταν, πέρασες εσύ καλά τώρα που ήρθες? Αυτό θα του πεις. Έλα μαζί μου γιατί πέρασα καλά. Πώς θα γίνει όμως αυτό αν δεν υπάρχει ζωντανή μουσική, με ζωντανούς μουσικούς, έτσι. Και θα πάμε μόνο στην αναπαραγωγή, θα πάμε μόνο στο μασημένο πράγμα, στην MP3 και στις κονσέρβες. Λοιπόν, η παιδεία αρχίζει από την περιέργεια. Και μπορώ να σας διηγηθώ ιστορίες μέχρι αύριο επιπτώσεων αυτής της δράσης 2 ετών, 2,5 ετών από ανθρώπους που άκουσαν συνευλίες της Καμεράτα. Και λέω μόνο, αν το 96-98 μάλλον δεν είχε σταματήσει βάρβαρα αυτή η υπόθεση, οι επιπτώσεις θα ήταν πάρα πολύ πολλές. Και αν όλες οι αρεσορχήσεις το κάναν ήδη συστηματικά, δεν θα μιλάγαμε για... Η ερώτησή σας θα έχει ήδη απαντηθεί, πιστεύω. Ναι. Είναι θέμα... Αν δεν με απατάει η μνήμη. Συγγνώμη, είναι ο κύριος Καζαντζής και. Συγγνώμη, το όνομά σας. Όχι, Χρήστο, με συγχωρείς. Όχι, άλλη μόνο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο κύριος Μιράτ με την Καμεράτα έχει δώσει συναυλία με την Καμεράτα σε μια ταβέρνα στη Σέριφο. Είναι έτσι, Αλέξανδρε? Αλέξανδρε. Τα παίρνουμε στη Σέριφο, η οποία του μπαίνουμε μέσα, είναι in the middle of nowhere. Είναι μεταξύ δύο χώρας και άλλο χωριού. Και με τον μπήκαμε μέσα στην ταβέρνα και καθίσαμε, βγάλαμε τα όργανα. Ήταν στούντιο ηχογράφησης η ταβέρνα. Στην ταβέρνα λοιπόν, με μια βεράντα μπροστά τεράστια, το παράθυρο και η πόρτα της ταβέρνας, η ταβέρνα γινόταν ηχείο για όλη τη βεράντα, σελήνη. Όσοι ήταν μέσα στην ταβέρνα, ο ήχος υπέροχος. Μιλάω για αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου, έτσι. Το ηχείο συν η ατμόσφαιρα και παίξαμε εκείνη την ημέρα Γιάννατσεκ, Σαλίνεν και Χοφχάνες. Εύκολα. Διότι θεωρήσαμε ότι δεν πήγαμε στους ηθαγενείς να παίξουμε Άλινε Κλάιν, Νάχτη Μουζίκ ή μικρά εύκολα έφευτα κομμάτια. Παίξαμε αυτά που είχαμε στο ρεπερτόριο εκείνη την εβδομάδα. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί σου λένε, σε κατάνε από το μανίκι σου λένε, πότε θα ξανάρθετε, αυτό είναι όλα τα χειροκρατήματα της φιλομανικής της Βιέννης και του Βερολίνου μαζί. Αλέξανδρε, πες μετά για το παϊδάκι που έπεσαν. Εννοείται. Και αυτό είναι πολιτισμός. Πάντως, εγώ δεν έχω πρόβλημα ούτε με τα μεσονύχτια, είτε μεσημεριανή, ματινέ συναυλή ή οτιδήποτε. Απλά θεωρώ ότι το κάθε ένα είδος μουσικής είναι φορέας μιας ποιότητας και αυτή η ποιότητα ενδέχεται κάποιους ανθρώπους να τους καλλιεργήσει, να τους βελτιώσει και ούτω καθεξής. Και μένω μόνο σε αυτό τώρα. Τα περισσότερο ή τα λιγότερο, το γιατί και το πώς, αυτό μου είναι προσωπικά διάφορο. Εκείνο που βέβαια είναι πάντα σημαντικό είναι ότι στον τόπο μας υπάρχει αυτός ο τεράστιος διχασμός ότι η μία είναι η μουσική τους και ο Αξελός 1954. Θεωρεί ότι είναι και δογματικό. Δεν είναι δογματικό. Ο μέσος μουσικός στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένος. Εμένα με ενδιαφέρει στο ζήτημα της παιδείας να υπάρχει παιδεία. Γιατί όταν υπάρχουν πολλοί και ικανοί και καλλιεργημένοι μουσικοί, σίγουρα θα έχουν και ένα άλλο επίπεδο αντιμετώπισης όλων των άλλων ειδών σε ένα άλλο επίπεδο και σε μια άλλη βάση. Πάντως πρέπει να δεχτούμε εκ των προτέρων απριόρι ότι η μουσική πρέπει ή οφείλει σε έναν βαθμό να μας καλλιεργεί. Γιατί αν δεν μας καλλιεργεί, δεν έχει και νόημα ύπαρξης στην καθημερινότητά μας, έτσι. Όμως... Για να μην... Γιατί έχουμε και δύο ακόμα ερωτήσεις και μάλλον θα το κλείσουμε. Ο κύριος... Ο
ρήμα θαυμάζω και κάποια στο ρήμα αγαπάω. Άρα είναι όλες αποδεικτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Καζατζής. Και μία τελευταία έχουμε ερώτηση και θα το κλείσουμε. Το ειδικό θέμα του συνεδρίου μας είναι η μουσική εν μέσω αισθητικής και οικονομικής κρίσης. Θα μπορούσαμε να έχουμε τοποθετήσει από τους συνέδρους πάνω στο θέμα του αν υπάρχει αισθητική κρίση, τι μας οδήγησε στην αισθητική κρίση και αν αυτή είναι συνδεδεμένη με την οικονομική κρίση που ζούμε σήμερα. Μπορείτε λίγο να τον αναπτύξετε αυτό, κύριε Καζατζή. Λιγάκι, ακόμα μία ερώτηση. Λιγάκι, γιατί είναι θέμα που θέλει τρεις ώρες. Θέλει τρία ώρα, Γιώργο. Πολύ σοβαρό θέμα. Να τα πούμε στο στούντιο. Θέλετε δικιά μου τοποθέτηση. Γιώργο, έτσι θα ξεκινήσει του χρόνου το τρίμερο. Ωραίο. Κάντε μας την τοποθέτησή σας. Να μην πω ότι πιστεύω εγώ προσωπικά. Θα ήθελα τις απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει αισθητική κρίση, ότι αυτή που προϋπήρξε για να φτάσουμε μέχρι σήμερα στην οικονομική κρίση, γιατί σε μια κοινωνία η οποία αποτελείται από ανθρώπους που έχουν μια αναζήτηση, που μπορούν να ταξιδέψουν με ένα βιβλίο, που μπορούν να βιώσουν, να νιώσουν ένα έργο τέχνης, που μπορούν να αφουγκραστούν ότι ζουν μέσα σε ένα θαύμα, μπορούν να απολαύσουν ένα ήλιο βασίλεμα και όλα αυτά, η κοινωνία αυτή θα είχε να λύσει πολύ λιγότερα οικονομικά προβλήματα από μια κοινωνία που είναι επιβαρημένη με τον άκρατο και χωρίς φιλοσοφία καταναλωτισμό. Αυτό πιστεύω εγώ, αλλά θα ήθελα και τις απόψεις σας. Υπάρχουν σύντομες απόψεις. Υπάρχει μία άποψη δικιά μου, σύντομη, ξεσύντομη, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το σχήμα επιμένω ένα τεράστιο θέμα να το ανοίξουμε πραγματικά. Κάντε το του χρόνου. Δηλαδή, θύχθηκε γιατί... και χθες παρεμπτόνως. Εντάξει, εντάξει, αλλά η υπόθεση είναι να μιλάμε με επιχειρήματα και είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δηλαδή, και το είπε ο κ. Λαπιδάκης, νομίζω. Πρέπει να δούμε κοινωνιολογικά ζητήματα. Δηλαδή, δεν προϋπήρξε μια αισθητική κρίση για να δημιουργηθεί η κρίση οικονομική. Ο καπιταλισμός περιέχει νομοτελειακά τις κρίσεις του. Αυτό είναι έτσι. Δεν χρειαζότανε αισθητική κρίση για να ξεσπάσει μια κρίση. Η αδιφαγία του χρηματοπιστωτικού συστήματος τα τελευταία 15 χρόνια, η άρση των τελευταίων ελέγχων της αγοράς επί κυβέρνησης Κλίντον το 1999, δημιούργησε το κράχ του 2008. Mm-hmm. Αυτές οι κρίσεις, και να θέλει ο καπιταλισμός, δεν τις αποφεύγει. Τι κάνει, προσπαθεί μετά να τις ελέγξει ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη και κοινωνικοποιώντας τις ζημιές. Κεφάλαιο 1 λοιπόν, θέλει όμως συζήτηση. Το είπα σαν σχήμα. Το 2, Ελλάδα, μια και είπε για αισθητική κρίση. Ζήσαμε μια πλαστή ευμάρεια. Ναι, κυβέρνηση Σιμίτη, κυβέρνηση Καραμαλή και τώρα οι διαχειριστές της κρίσης του Παπανδρέου. 15 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η πλαστή ευμάρεια έπρεπε να συνοδευτεί από αυτό που ενοποιεί τον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Έπρεπε να συνοδευτεί από κάποια πράγματα. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να σταθεί η πλαστή ευμάρεια. Πρόσεξε. Τι είναι αυτό που ενοποιεί το μηχανισμό του κράτους στον καπιταλισμό. Στη δεκαετία του 50 και του 60 που οι περισσότεροι δεν τη ζήσαν.